Στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου πραγματοποιήθηκε το 4ο σεμινάριο του Συλλόγου Δαδάρο Δόπης με θέμα αυτισμός, έγκαιρη διάγνωση, πρώιμη παρέμβαση, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές μέθοδοι, εκπαιδευτικά προγράμματα, παροχές και 7 συνολικά ομιλητές. Σήμερα θα αναφερθούμε όλοι η ομάδα για την πρώιμη παρέμβαση, πόσο έγκαιρη και πόσο καλά είναι να γίνεται έγκαιρα για να παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο ή είναι μέσα στο φάσμα του αυτισμού, να αξιολογούνται και να παρεμβαίνουν οι θεραπευτές και το σπίτι τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη πορεία τους προς την μετέπειτα ζωή, στο να αυτονομηθούν δηλαδή. Θα σας μιλήσω και εγώ λίγο για την πρώιμη παρέμβαση και μετά για το τι θα κάνει ο εργοθεραπευτής και πώς θα παρεμβεί στο όλη αυτή τη διαδικασία της παρέμβασης από το δικό του τρόπο. Η εργοθεραπεία προσπαθεί να αυτονομήσει το κάθε άτομο, μικρό ή μεγάλο, όσο μπορεί περισσότερο στην αυτοϋπηρέτηση γενικώς και στις καλλιέργεια των δυνατοτήτων του, τις δυνατότητες μάλλον να τις κάνει ικανότητες από εκεί και μετά για να μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο άτομο όσο μπορεί περισσότερο στην κοινωνία. Να μπορεί μόνο του να αυτοϋπηρετείται, μόνο του να μπορέσει να πάει στο σχολείο, να μπορέσει να καταφέρει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτό που έχει και από αυτό που θα καλλιεργηθεί για να το αποκτήσει. Θα αναπτύξω το θέμα για την έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση στον αυτισμό, στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Και θα αναπτύξω λίγα λόγια για τις διαγνωστικές μεθόδους που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας, τη βοήθειά μας για να παρέμβουμε και να διαγνώσουμε έγκαιρα τις αυτιστικές διαταραχές. Εκεί θα επικεντρωθεί και η ομιλία μου, τι θα κάνουμε εμείς στην κοινότητα, όχι τι κάνουν οι ειδικοί, γιατί οι ειδικοί ξέρουν τη δουλειά τους, εμείς όμως οι παιδίατροι και κατά κύριο λόγο οι γονείς, πώς μπορούμε να παρέμβουμε έγκαιρα και ποια είναι αυτά τα σημεία, τα συμπτώματα που θα χτυπήσουν ένα καμπανάκι για να ξεκινήσουμε να βάλουμε στο μυαλό μας την πιθανή διάγνωση του αυτισμού. Αυτό ξεκινάει, το πρώτο σύμπτωμα είναι από τον μέχρι και τον έκτο μήνα θα βάλουμε την υποψία. Η διάγνωση όμως συνήθως φτάνει στο 18ο μήνα. Δηλαδή οι μέθοδοι αυτοί που έχουμε αφορούν τις ηλικίες από 18 μέχρι 36 μηνών. Είναι οι ηλικίες στις οποίες αναφέρονται όλα αυτά τα τεστ ανίχνευσης των αυτιστικών διαταραχών. Εγώ θα επικεντρώσω λίγο στη διαφορετικότητα που παρουσιάζει ο αυτισμός, δηλαδή να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει, τι είναι αυτισμός. Όχι ότι δεν το ξέρουμε σαν ορισμό, αλλά να δούμε λίγο πολλά κομμάτια δικά μας, μήπως και εμείς έχουμε ένα κομμάτι αυτισμού μέσα μας και δεν το ξέρουμε. Αφού γίνει η πρώιμη παρέμβαση, εμείς είμαστε λίγο πιο αργότερα έρχεται η δική μας η συμβολή, με το να υποστηρίζουμε και να συμβουλεύουμε ενδεχομένως την οικογένεια και όλους όσους ασχολούνται με το παιδί που έχει αυτισμό. Αφορικά με την εκπαιδευτική διάσταση τόσο του αυτισμού όσο και γενικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Εγώ θα καταπιεστώ, θα προσπαθήσω μέσα στα λίγα λεπτά της εισήγησής μου να παντρέψω δύο ειδικές εκπαιδευτικές κατηγορίες, τα παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για να δούμε σε εκείνον τον χώρο περίπου τι συμβαίνει και την ειδική αγωγή και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση θα την αντιμετωπίσω υπό ένα καινούργιο πρίσμα, είναι μια νέα τάση και στην εκπαιδευτική και στην Ελλάδα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον ζώσα πραγματικότητα, η λεγόμενη συμπεριληπτική εκπαίδευση, δηλαδή το μοντέλο εκείνο της εκπαίδευσης που δεν εστιάζει τόσο στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, όσο στην συνεκπαίδευση μέσα σε μια γενική τάξη του συνόλου. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ακόμη πιο ειδικά των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν είναι αντιμετωπίσιμος προς το παρόν ιατρικά και δεν συνεκπαιδεύσουμε αυτά τα άτομα με το γενικό σύνολο, τότε καταλαβαίνετε ότι
Το αύριο είναι μια κοινωνία και άδας, όπου ένα σημαντικό κομμάτι της θα είναι περιθωριοποιημένο, δεν θα μετέχει των διαδικασιών της, κάτι που εν τέλει θα αποβεί εις βάρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, γιατί όλοι είμαστε μια αλυσίδα. Το νοσοκομείο λειτουργεί το ΚΕΦΙΑΠ. Το ΚΕΦΙΑΠ είναι ένα κέντρο που παρέχει μια ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά με αυτισμό, όπως επίσης και στις οικογένειές τους. Δηλαδή υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση προς το... και προς όλες τις αναπηρίες βέβαια, όχι μόνο προς τον αυτισμό. Υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση τόσο προς τους γονείς, όσο προς το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, όσο και προς τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη, υπάρχει παρακολούθηση από την παιδοψυχίατρο των ίδιων των παιδιών. Και μέσω της επαφής της κοινωνικής λειτουργού και των άλλων ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΚΕΦΙΑΠ, υπάρχει και μια συνεργασία με όλους τους φορείς που αφορούν και περικυκλώνουν τα παιδιά που έχουν αυτισμό και τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι είμαστε σε μια έτσι, κατάσταση μετέχνια σήμερα, σε αναμονή είμαστε, που αλλάζει το καθεστώς των σχέσεων μεταξύ των παρόχων και του ΕΟΠΗ. Αναμένουμε τις εξελίξεις μέχρι τέλη του μήνα, τα ταμεία 12, για να δούμε πού θα κοιμαθεί, προς τα πού. Θα συνεχιστεί, πιστεύω, η καταβολή στην ειδική αγωγή όλων των κατηγοριών που κάνουν για τα παιδιά, αλλά το θέμα είναι ότι εάν δεν μπουν στο διάλογο οι ειδικές κατηγορίες, ο λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και όλοι αυτοί, να γίνει ένα πιο σωστό ο τρόπος της αντιμετώπισης ίσως των προβλημάτων, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι μια πανελλοδία για κανένα εξάμηνο. Έτσι το πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε μέχρι τα ταμεία 12. Δεν ξέρω τι